Λοιπόν, Θεμιστοκλής Κουιντζής, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΟΦΗ και πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του ΔΕΛΤΑ Αξιού, Λουδία Αλιάκ. Σήμερα Κυριακή είναι η πρώτη Κυριακή της πέμπτης σειράς των εθελοντικών καθαρισμών και ξεκινάμε από ίσως μία από τις καλύτερες περιοχές του Εθνικού Πάρκου του ΔΕΛΤΑ Αξιού, είναι οι εκβολές του Λουδία. Είναι μια περιοχή πολύ γνωστή, πολύ ωραία. Έχει κάπου 30 καλύβες των οστροκαλλιεργητών. Έχει μια νησίδα που είναι για καταφύγιο των ψαράδων. Από εδώ στα δυτικά αρχίζει το δέλτα του Αλιάκμονα, μια ωραία περιοχή, παρθένες περιοχές. Δεν αφήνουμε να κτιστεί τίποτε παράνομο. Το μόνο που έχει επιτραπεί και κτίστηκε είναι αυτό το εκκλησάκι που βλέπετε πίσω του Αγίου Νικολάου, το οποίο προϋπήρχε, εγώ τουλάχιστον μεγάλος είχα μείνει εδώ το 47 μία εβδομάδα. Είναι ένα ιστορικό εκκλησάκι, έχει εξυγχρονιστεί. Εδώ είναι ένας από τους καλύτερους τις καλύτερες μυδοπαραγωγές περιοχές με τα πλωτά μέσα, όπου κυρίως είναι κάτοικοι των Κιμήνων, των Μαλγάρων και του Πηδιού. Πιο κάτω είναι της Χαλάστρας. Γενικά θα ήθελα να πω ότι το Εθνικό Πάρκο Αξιού Λουδία Αλιάκμονα είναι ένας μεγάλος πνεύμονας οξυγόνου, το οποίο μαζί με το δάσος του Σέισου θα τροφοδοτούν οξυγόνο σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και όταν μετά την έναρξη της νέας οικοδομικής ανάπτυξης η Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χαλκιδόνα θα έχει τσιμεντοποιηθεί. Τουλάχιστον να διατηρήσουμε αυτά τα δύο, τους δύο πνεύμονες οξυγόνου. Νομίζω ότι ο φορέας μας κάνει καλές προσπάθειες σε δύο κατευθύνσεις ως προς την προστασία. Ένα είναι να καθαρίζουμε, διότι είναι πολύ μεγάλος ο χώρος και οι Έλληνες δυστυχώς τον χρησιμοποιούν ως σκουπιδότοπους. Είχαμε 19 σκουπιδότοπους, τώρα δεν έχουμε οργανωμένο σκουπιδότοπο, απλώς διάσπαρτα σημεία όπου ρίχνουν παράνομα ανόητοι κάτοικοι της περιοχής ή και από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και το δεύτερο είναι να αποφύγουμε τα παράνομα κτίσματα, τα οποία δυστυχώς η πολιτεία, οι νομαρχίες κυρίως είχαν δώσει παράτυπες και παράνομες άδειες, τις σταματήσαμε, προσπαθούμε τώρα να ισχυροποιήσουμε το νομικό καθεστώς, ώστε να μην μπορούν διάφοροι εξυπνάκηδες, παράνομοι, με τεχνάσματα, να κτίσουν εμπορικές αποθήκες, βιοτεχνίες κτλ. Και με αποτέλεσμα όλη αυτή η περιοχή, αυτό το θαύμα της φύσης, να γίνει όπως έγινε το Καλοχώρι. Προσπαθούμε σε αυτό το σημείο. Τώρα από εκεί και πέρα κάνουμε παρατηρήσεις, μετρούμε τα πουλιά. Έχουμε 260 με 270 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα μισά είναι αποδημητικά, τα άλλα είναι ενδημικά. Είναι από τους κυριότερους χώρους, περιοχές της Ελλάδος, θα έλεγα ο μεγαλύτερος, που έχει τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα ενός τόπου, τόσο πιο σταθερό είναι το σύστημα.